δραστής της ιστορίας που άρχισε από τις 8 το πρωί. Είναι Ελληνοκύπριος ο δραστής. Ακόμα μια πληροφορία έρχονται που μας πράγματα. Ναι, ναι. Ωραία. Πού το βρήκες αυτό? Έχει συλληφθεί, το δίνει το Sigma Life αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζει. Μια ροή πληροφοριών θα ακολουθήσει και τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, άρα έχουμε Ελληνοκύπριος ο δράστης, το διαμέρισμα στο οποίο βρέθηκε με τα παιδιά είναι κοντά στο σχολείο. Μια πληροφορία από πολίτη οδήγησε την αστυνομία στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Τα παιδιά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους και πλέον έχουμε την αντίδραση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έχεις κάτι άλλο, Νικόλα? Αυτά για την ώρα. Αυτά. Λοιπόν, Γιώργο, εσύ έχεις Συγχαρητήρια και από τον Αβέρο Φινιοφίτου. Ενώ άρχισε να πολιτικοποιείται σιγά σιγά και το θέμα, οι οικολόγοι είναι το πρώτο κόμμα το οποίο βγάζει ανακοίνωση για τα προβλήματα στα σχολεία και λέει ουσιαστικά ότι εμείς λέγαμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στα σχολεία. Άρα σιγά σιγά θα αρχίζουμε να βλέπουμε και την πολιτική πτυχή τις επόμενες ώρες. Άρα, έχουμε και άλλη παρέμβαση. Νικόλα, θες να μπούμε λίγο στη σελίδα να δούμε τι έρχεται? Λοιπόν, έσυο τέλος εντοπίστηκαν τα 10χρονα παιδιά. Ο φιλελεύθερος βρέθηκαν οι 11χρονοι που είχαν απαχθεί. Εντοπίστηκαν τα δύο παιδιά, λέει ο ρεπόρτερ, και πάμε και στον πολίτη. Βρέθηκαν τα δύο 11χρονα αγόρια. Είναι το θέμα που... Αυτή είναι η ουσία. Βρέθηκαν, είναι καλά στην υγεία τους. Το θέμα τώρα είναι τι γίνεται με τον δράστη, ποιος ήταν αυτός, τα κίνητρα, του που τον οδήγησαν αποτελούν ακόμη ένα ερώτημα. Κοντά στο σχολείο, λένε οι πρώτες πληροφορίες σε σχέση με το διαμέρισμα όπου πήρε τα παιδιά. Και έχουμε κάτι άλλο. Βλέπω εδώ ο πρόεδρος Αναστασιάδης, είναι αυτό μας διάβασες. Λοιπόν, οδηγείται τώρα για ανάκριση ο 35χρονος απαγωγέας. Λοιπόν, άρα δώστε μου λίγο να πάω στην αστυνομία. Πληροφορίες που ήταν 50 μέχρι 60 ετών. Ναι. Και αυτό που το είδες. Λοιπόν, το η αστυνομία το δίνει τώρα με ανακοίνωση. Εντοπισμός 10χρονων αγοριών, 35χρονος οδηγείται τώρα για ανάκριση. Άρα, 35χρονος Ελληνοκύπριος είναι ο δράστης. Τον έχουν αρπάξει και αυτόν. Είχε τα παιδιά σε διαμέρισμα κοντά στο σχολείο. Τα παιδιά βρέθηκαν, είναι καλά στην υγεία τους. Ενημερώθηκε και το σχολείο. Πρώτος έδωσε την πληροφορία ο Υπουργός Παιδείας. Ο κύριος Στυλιανού μας είπε κάποια υπρόσθετα πράγματα, όμως βλέπεις ότι και η αστυνομία δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβεί. Νομίζω η ανάκριση που θα ακολουθήσει τώρα θα τους δώσει την ευκαιρία να μας πούν περισσότερα πράγματα. Προφανώς είναι το γιατί το έκανε, που θα διαλευκάνουμε και τα κίνητρα του δράστη. Λοιπόν, και έχουμε και την άμεση αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιώργο, έχεις εντοπίσει κάτι εσύ? Έχουμε και συγχαρητήρια σε όλους από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πετρίδη, και ιδιαίτερα στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, ο καθένας με τον τρόπο του. Υπάρχει λόγος. Η αρχή ραδιοτηλεόραση στο μεσοδιάστημα, όσο έτρεχε αυτή η κρίση, είχε εκδώσει μια ανακοίνωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως χειριστούμε το όλο θέμα που προέκυπτε με την απαραίτητη ευαισθησία. Μα νομίζω και η Κατερίνα από το σχολείο που μετέδιδε όλη μέρα, και η Ραφαέλα και η Έρικα και όλα τα παιδιά που έδιναν συνεχώς πληροφορίες, δεν είπαν τίποτα παραπάνω από αυτό που ελάμβανα και διασταύρωνα, και εμείς με την αστυνομία και την κυβέρνηση δεν ελέγχθη κάτι περιττό. Λοιπόν, Νικόλα, νομίζω πρέπει να... Έχουμε... ο κύριος Χαμιαούρης απλά κάνει retweet τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα συγχαρητήρια προς όλους. Έτσι ο τέλος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε κάτι που άρχισε από νωρίς το πρωί. Γύρω στις 8 έφτασε η πρώτη πληροφορία ότι χάθηκαν τα ίχνη δύο παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο στις Καμάρες. Κινητοποιήθηκε όλος ο κρατικός μηχανισμός και τα σώματα ασφαλείας προκειμένου να εντοπιστούν τα παιδιά. Πριν από λίγο η Κατερίνα Ιωάννου μας μετέδωσε την πιο χαρούμενη είδηση της ημέρας από το Δημοτικό Σχολείο των Καμάρων. Ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε το σχολείο ότι τα παιδιά βρέθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Η αστυνομία έχει αρπάξει και τον δράστη. Είναι ένας 35χρονος Ελληνοκύπριος, όπως καταγράφουν οι πρώτες πληροφορίες, και οδηγείται στην αστυνομία για ανάκριση. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να σας πούμε και τις τελευταίες πληροφορίες.